Γεια σας φίλοι μου, Εύμορφος Κασινάκης εδώ από το homestudioproject.com. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, δημιουργική εβδομάδα, γεμάτη μουσική. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο με έχουν ερωτήσει πάρα πολλοί φίλοι εδώ στο Home Studio Project. Έχει να κάνει με την ηχογράφηση και περισσότερο με την audio ηχογράφηση. Θα σας δείξω δύο τρόπους πώς μπορούμε να κάνουμε αλλαγή τονικότητας σε audio ηχογράφηση. Είναι και οι δύο τρόποι πολύ απλοί. Μπορείτε να το κάνετε μέσα στο πρόγραμμα της ηχογράφησής σας. Βέβαια, όταν έχουμε να κάνουμε transpose, δηλαδή αλλαγή τονικότητας, πολλά ημιτόνια, εκεί αλλοιώνεται πολύ η φωνή. Θα σας το δείξω σε παράδειγμα και γι' αυτό, εάν είναι παραδείγματος χάρη ένα ημιτόνιο 2, σκεφτείτε ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους αλλαγή τονικότητας, με συγχωρείτε. Εάν όμως είναι πάνω από 2 ημιτόνια, θα το δείτε και θα το ακούσετε κιόλας. Καλό είναι να κάνουμε ξανά ηχογράφηση. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει εγγραφή εδώ στο κανάλι του homestudioproject.com. Εάν δεν έχετε κάνει, παρακαλώ κάντε και μπορείτε να ενεργοποιήσετε δίπλα και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κατευθείαν με το που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο εδώ στο Home Studio Project. Εάν σας αρέσει το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like, βοηθάει πάρα πολύ και μπορείτε να το μοιραστείτε και με οποιονδήποτε νομίζετε ότι ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έχουμε το τραγούδι του φίλου μας του Κώστα του Πάνδη που είναι η συμμετοχή του στο project ηχογραφούμε μαζί. Σας το έχω πει πολλές φορές. Έχω πάρα πολλές αξιόλογες συμμετοχές, καταπληκτικά τραγούδια σε αυτό το project. Θα σας τα παρουσιάσουμε μόλις τα έχουμε έτοιμα. Εδώ έχω όλα τα κανάλια στο τραγούδι του Κώστα, είναι audio. Εγώ θα σας το δείξω σε δύο παραδείγματα, στη φωνή και σε μία κιθάρα. Ας πάρουμε για παράδειγμα αυτήν εδώ την κιθάρα για να δούμε. Είναι... Ωραία. Είναι μια ρυθμική κιθάρα και έχω και το κανάλι της φωνής. Ήρθε η ώρα να μιλήσω, ήρθε η ώρα να σου πω, απ' την αρχή θέλω... Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τον πρώτο τρόπο, ο οποίος είναι, και οι δύο είναι πολύ απλοί. Ξεκινάμε από τον πρώτο τρόπο. Ο πρώτος τρόπος είναι, διαλέγω το audio κανάλι που θέλω να κάνω transpose. Μπορεί να θέλετε να κάνετε, παραδείγματος χάρη πείτε ότι έχετε ένα τραγούδι μόνο κιθάρα ή φωνή, ή θέλετε να κάνετε μόνο στη φωνή transpose πριν κάνετε transpose σε όλα τα κανάλια για να δείτε. Λοιπόν, έρχομαι εδώ στο audio κανάλι και πηγαίνω στο μενού audio, πάω εδώ που λέει process και πάω εδώ που λέει pitch shift. Εδώ μου βγάζει ένα παράθυρο όπως βλέπετε, το οποίο γράφει σε ποιο κανάλι είμαστε και εδώ αυτό που σας ενδιαφέρει είναι αυτό εδώ που λέει pitch shift settings. Εδώ πέρα θα κάνω την αλλαγή τονικότητας. Εδώ βλέπετε ότι το transpose το μετράει σε semitones, δηλαδή ημιτόνια. Όσοι ξέρετε μουσική, ένας τόνος, δηλαδή από το ντο στο ρε, είναι ένας τόνος. Ο ένας τόνος αποτελείται από δύο ημιτόνια. Άρα, εδώ χωρίς να ξέρω εγώ τώρα την τονικότητα, έτσι, μου βγάζει εδώ πέρα στο κέντρο ότι θεωρητικά είναι στην ντο, αυτό εδώ το κόκκινο που βλέπετε, και αν αρχίσω να
θέλω να το ανεβάσω, εγώ την κιθάρα δύο ημιτόνια, δηλαδή ένα τόνο. Και βλέπετε ότι πάει αυτόματα εδώ στο ρε. Μπορώ να πατήσω το preview και το preview θα ακούσω την κιθάρα. Ακούστε. Επειδή είναι τώρα μεγάλο το αρχείο, γι' αυτό κάνει και αυτές τις διακοπές. Προσέξτε τώρα τι θα κάνω. Θα κλείσω το παράθυρο και όπως είμαι εδώ, θα κόψω να κάνω... μέχρι εδώ. Θα κόψω και θα του πω, θα διαλέξω αυτό εδώ το κομμάτι και τώρα θα πάω να το κάνω ξανά εδώ στο audio process. Πάω pitch shift. Έχω διαλέξει εδώ, βλέπετε ότι έχουν μείνει εδώ τα δύο ημιτόνια. Προσέξτε, πάτησα, σας το ξαναδείχνω, πατάω εδώ τα βελάκια. Βέβαια μπορώ να κάνω διπλό κλικ και να γράψω κατευθείαν δύο. Και να πατήσω εδώ στο κενό και βλέπετε ότι πάει εδώ στο ρε. Πατάω preview για να ακούσω. Ωραία. Και πατάω process. Και λέω continue εδώ πέρα γιατί με ρωτάει αν θέλω να κάνω καινούργια version αυτού του audio αρχείου. Και βλέπετε ότι τώρα πραγματοποιεί την μεταφορά τονικότητας, το transpose που λέμε. Και μόλις βάλω να παίξει εδώ η κιθάρα, τώρα θα είναι... και βλέπετε ότι μετά γυρνάει... κάνουμε... ερχόμαστε στο edit και λέμε undo pitch shift για να γυρίσει στην αρχική τονικότητα και έχει επανέλθει στην αρχική τονικότητα. Πάμε να το δούμε αυτό και στο κανάλι της φωνής. Πάμε εδώ. Ήρθε η ώρα να μιλήσω, ήρθε η ώρα να σου πω. Απ' την αρχή θέλω να ζήσω μια ζωή που λαχταρώ. Πολύ ωραία. Θα κόψω εγώ εδώ αυτό το, εδώ το κομμάτι τώρα που τραγούδησε ο Κώστας και θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Ωραία, έχω διαλέξει το audio εδώ. Πάω στο audio, process, pitch shift και εφόσον έχει μείνει, θα κάνω ένα preview. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πάμε να το κάνουμε ένα process. Να κάνουμε το transpose για να ακούσουμε τη φωνή. Βέβαια εδώ πέρα είναι λίγο πιο χρονοβόρο. Αλλά θα σας δείξω το δεύτερο τρόπο, ο οποίος είναι πολύ πιο εύκολος και πολύ πιο πρακτικός. Και σίγουρα θα μου πείτε, καλά έμορφε, γιατί δεν μας έδειχνε στο δεύτερο τρόπο κατευθείαν. Ήρθε η ώρα να μιλήσω, να κλείσω την... ήρθε η ώρα να σου πω. Απ' την αρχή θέλω να ζήσω μια ζωή που λαχταρώ. Και τώρα θα επανέλθει στην αρχή. Ήρθε η ώρα. Και εάν κάνω edit, undo, pitch shift, τώρα πάλι το αρχείο εδώ της φωνής επανήλθε στην αρχική τονικότητα. Ήρθε η ώρα να μιλήσω, ήρθε η ώρα να σου πω. Απ' την αρχή θέλω να ζήσω μια ζωή που λαχταρώ. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω το δεύτερο τρόπο. Ο δεύτερος τρόπος έχει ως εξής. Επιλέγω ξανά εδώ. Μισό λεπτά και να το κολλήσουμε εδώ το αρχείο.
Λοιπόν, επιλέγουμε ξανά εδώ την κιθάρα και πάμε εδώ και βλέπετε, πάμε εδώ στη γραμμή πληροφοριών. Εδώ στη γραμμή πληροφοριών, λοιπόν, έχουμε, όπως βλέπετε εδώ, το transpose, το fine tune, που μπορούμε δηλαδή να επεξεργαστούμε μικροκουρδίσματα, δηλαδή να επεξεργαστούμε κάποια μόρια σε πιο λαϊκά τραγούδια. Θα το κάνουμε σε επόμενο βίντεο. Και εδώ βλέπετε που λέει Global Transpose. Και εδώ βλέπετε ότι έχει δύο επιλογές. Έχει το Follow και το Independent. Λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να ακολουθήσει το αρχείο, το Transpose που κάνω, είναι εδώ να είναι στο Follow. Επίσης, καλό θα είναι εδώ πέρα που μας δίνει Root Key, όταν αρχίζουμε να ηχογραφούμε, να βάζουμε σε ποια τονικότητα γράφουμε. Όχι ότι τώρα δεν θα μας το κάνει, απλώς μετά θα μπορούμε να κάνουμε πιο απλοποιημένη τη δουλειά μας. Λοιπόν, διαλέγω και έρχομαι εδώ στο Transpose και λέω ότι θέλω, κάνω διπλό κλικ και λέω δύο ημιτόνια επάνω. Τώρα όμως έχει αλλάξει όλο το αρχείο, γιατί το έχω εγώ ενωμένο. Μπορώ τώρα real time, είδατε εδώ πέρα, βλέπετε τώρα ότι εδώ στα 5 ήρθε η ώρα να μιλήσω. Ωραία, πάμε να το κάνουμε και στη φωνή του Κώστα. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Επιλέγουμε το κανάλι της φωνής. Ήρθε η ώρα να σου πω. Διπλό την αρχή θέλω να ζήσω μια ζωή που λαχταρώ. Ας κάνουμε transpose και το... Ήρθε η ώρα εγώ να φύγω, να ταξιδέψω απ' την αρχή. Βέβαια η φωνή του Κώστα τώρα ένα έχει αλλοιωθεί. Ένα ταξίδι είναι η ζωή άμα μας, το ανεβάσω... ένα ταξίδι αναψυχή. Φεύγω μακριά, φεύγω ξανά, φεύγω για πάντα απ' τη ζωή σου. Το ανεβάσω κι άλλο. Αξίζεις πολλά, μα όλα αυτά ήταν μονάχα η δύναμή σου. Φεύγω μακριά, φεύγω ξανά, φεύγω για πάντα απ' τη ζωή σου. Αξίζεις πολλά, μα όλα αυτά ήταν μονάχα η δύναμή σου. Βλέπετε ότι στο κανάλι της φωνής είναι αυτό που σας είπα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλη αλλαγή τονικότητας. Στα audio κανάλια, σε κάποια κιθάρα μπορούμε να, σε κάποιες κιθάρες μπορούμε να κάνουμε, σε μπουζούκια επίσης μπορούμε να κάνουμε, απλώς αλλοιώνει το ήχος. Δεν κάνουμε τέτοια αλλαγή τονικότητας όταν πρόκειται για παραγωγή. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα πρόχειρο demo και δεν είμαστε σίγουροι για την τονικότητά μας, μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους αλλαγές με αυτούς τους τρόπους. Όταν όμως πάμε να κάνουμε παραγωγή, καλό θα είναι να τα ηχογραφούμε όλα από την αρχή. Αυτός ήταν ο τρόπος, μάλλον οι δύο τρόποι που μπορούμε να αλλάξουμε τονικότητα σε audio ηχογράφηση. Είναι κάτι πρακτικό, το χρειαζόμαστε, ιδίως όπως σας είπα για κάποια demo που θέλουμε να δοκιμάσουμε την έκταση ενός τραγουδιστή, να κάνουμε αλλαγή τονικότητας, να δούμε αν ακουστεί καλύτερα το τραγούδι μας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like παρακαλώ, βοηθάει πολύ. Μπορείτε να το μοιραστείτε και με οποιονδήποτε νομίζετε ότι ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή εδώ στο κανάλι του homestudioproject.com, παρακαλώ κάντε και ενεργοποιήστε το κουδουνάκι δίπλα για να ενημερώνεστε κατευθείαν με το που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο.
Μπορείτε να πηγαίνετε και στο homestudioproject.com κάθε εβδομάδα στο blog. Υπάρχει καινούριο ενδιαφέρον υλικό για τεχνικές ηχογράφησης, μίξης, γράφω για διάφορα software, για διάφορα hardware. Θα ξεκινήσουμε να παρουσιάζουμε και θα είναι πιο συχνό το blog σε εβδομαδιαία βάση και έρχονται πολλά ενδιαφέροντα μαθήματα αποκλειστικά για εσάς. Τα ετοιμάζουμε πολύ μεράκι, θα τα μοιραστώ σε λίγο καιρό μαζί σας. Αυτά από μένα, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά και να δημιουργείτε πολύ μουσική. Γεια σας!